με κάθε περιφερειακή ενότητα και επ' ευκαιρίας και των επισκέψεων που έχω ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες στους πρώην καποδιστριακούς δήμους, επικοινωνούμε με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, περισσότεροι των οποίων συμμετέχουν και όλες τις επισκέψεις αυτές. Δεν είναι κάτι που βλέπω να υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να με ανησυχεί. Αντιθέτως, είναι μια εύλογη δημοκρατική διαδικασία όπου ο καθένας μπορεί να εκφράζει τεκμηριωμένα όμως την όποια άποψη, αν είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί, αν είναι κάτι που χρειάζεται να διαμορφωθεί σύμφωνα με την καλύτερη παρουσίαση μιας προτάσεως. Αντιθέτως, αυτό εδώ που ήθελα εγώ να επισημάνω, η δουλειά που έχει προηγηθεί τα δύο χρόνια από όλους όσοι διατέλεσαν σε θέσεις ευθύνης, έχει δώσει το δικαίωμα αυτή η δουλειά στους υπόλοιπους που έχουν αναλάβει τα δύο επόμενα χρόνια να έχουν αποκτήσει μία δυναμική η οποία εκφράζεται σε ένα πλήθος έργων πρωτόγνωρο για την περιφέρειά μας και το γνωρίζουμε όλοι αυτό, τουλάχιστον στο Συνδεσμό αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και προς αυτή την κατεύθυνση όλοι οι συνεργάτες είναι προσιλωμένοι ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα που ξεκίνησαν την πρώτη περίοδο και συνεχίζονται στη δεύτερη. Άρα εκτιμώ ότι η οποιαδήποτε ανησυχία εκφράζεται προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε το σύνολο των έργων αυτών να ολοκληρωθούν και ακόμα περισσότερα να προσθέσουμε. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι επειδή έχουμε διαγνώσει κάποιες εγγενείς αδυναμίες που σχετίζονται κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό, το υπηρεσιακό, το στελεχειακό, που δεν επαρκεί για να παρακολουθήσει το σύνολο των έργων αυτών, έχουμε προβεί και σε μία συνεργασία μέσω της ΑΝΚΟ, εκμεταλλευόμενη σχετική νομοθεσία, να προσλάβουμε μηχανικούς από την αγορά και να μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία των υπηρεσιών για να μπορέσουν να τρέξουν το σύνολο των έργων. Και αυτό που εμένα, έτσι, σε αυτό που με ρωτάτε, που μπορεί να με ανησυχεί εντός εισαγωγικών, είναι αν θα μπορέσουμε, ακόμα και με αυτό το προσωπικό, να παρακολουθήσουμε τον όγκο των έργων και τη δουλειά που έχουμε σχεδιάσει.